καλύπτουν το στόμα σας με μάσκα, ψηλά και κεφάλια. Μεγαλύτερη ήταν η προσέλευση των πολιτών στην Ιερά Πέτρα σήμερα, δεύτερη μέρα των μαζικών δειγματοληψιών. Με 110 δείγματα αναλαμβάνονται, εκ των οποίων όλα αρνητικά. Αξίζει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήρθαμε τώρα εδώ πέρα. Είμαστε σε μια περίοδο, μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχαμε στον Άγιο Νικόλαο, είμαστε τώρα σε μια περίοδο που πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που έχουμε κερδίσει. Αν ήταν απόγευμα, τα πράγματα θα ήταν σαφώς καλύτερα. Υπάρχει κόσμος δηλαδή ο οποίος θέλει να κάνει το τεστ, αλλά δεν του δίνει τη δυνατότητα, διότι εργάζεται και δεν μπορεί να φύγει από τη δουλειά του. Ωστόσο, όπως κρίνουν οι ειδικοί, παρά το γεγονός πως τα τεστ αυξήθηκαν σήμερα, το δείγμα δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό του επίπεδου της διασποράς του κορονοϊού στην περιοχή, αφού συνολικά το διήμερο τα τεστ δεν ξεπέραζαν τα 200. Θεωρώ ότι δεν μεταδόθηκε, δεν προωθήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε από πλευράς Δήμου, Δημοτικής Αρχής. Και το λέω αυτό διότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη σελίδα του Δήμου ή της παράταξης του Δημάρχου, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας το τι θα συμβεί ακριβώς. Ελάχιστες αναφορές στα μέσα μαζικής δικτύωσης και χωρίς πρωτοβουλίες. Δεν ήταν επώδυνη πραγματικά και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει. Ήταν 2 λεπτά η διαδικασία, κράτησε, και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει να κάνει το τεστ. Η απροθυμία μάλιστα των ιεραπετριτών να προσέλθουν στις μαζικές δειγματοληψίες δημιουργεί προβληματισμό αναφορικά με το σχεδιασμό της κινητής μονάδας. Η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου φαίνεται καλή, αλλά μπορεί να ανατραπεί σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε για να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα ο καθένας για τον εαυτό, την οικογένειά του, για τους δικούς του ανθρώπους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, οι δειγματοληψίες από την κινητή ομάδα υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου θα συνεχιστούν στη Σιτία στις 16, 23 και 30 Μαρτίου και το οροπέδιο Λασιθίου στις 18 Μαρτίου.